κεφάλαιο 1 και θα διαβάσουμε την περικοπή που διαβάσαμε και τις προηγούμενες δύο Κυριακές. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο 1. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού σε εμάς, ας ακούσουμε προσοχή, αδερφοί. Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς χριστιανούς που ζουν διασκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στην Βιθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιό Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαρμίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Μέχρι εκεί ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του Αυτόν στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, αδελφοί. Τίτλος του μηνύματός μου, εκλεκτή κατά πρόγνωση Θεού. Λόγια του Αποστόλου Πέτρου από την περικοπή την οποία διαβάσαμε. Όταν μελετήσαμε το εδάφιο 1 πριν από δύο Κυριακές, μιλήσαμε, αδελφοί, θα θυμάστε ότι ήσασταν εδώ πέρα για την ταυτότητα από μια μεριά του Αποστόλου Πέτρου, συγγραφέα της επιστολής, και συνέχεια εξετάσαμε από την άλλη πλευρά να μελετάμε την ταυτότητα των παραληπτών της, που αποτελεί και την ταυτότητα του πιστού του Ιησού Χριστού διαχρονικώς. Δύο στοιχεία αυτής της ταυτότητας του πιστού μελετήσαμε. Ότι οι πιστοί είναι παρεπίδημοι, υπάρικοι, για να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη, βιβλική, σε αυτόν τον κόσμο, με την έννοια όχι μόνο ότι η ζωή μας είναι περαστική, το Σάββατο τα αργά το βράδυ, μάλλον Παρασκευή, αργά το βράδυ προς τα ξημερώματα Σαββάτου, ερχόμουν από την Αθήνα και ξαφνικά το λεωφορείο έπρεπε να σταματήσει μπροστά και ένα πολύ άσχημο δυστύχημα. Όταν περάσαμε κάποια στιγμή μετά από μια μισή ώρα, το αμάξι ήταν τόσο διαλυμένο που δεν έχω δει ποτέ σε τέτοια κατάσταση αμάξι μετά από τρακάρισμα. Μόνο το σασί υπήρχε και εκείνο σε άσχημη μάζα. Δεν ξέρω τον οδηγό, δεν βγήκε το ζωντανό όπως είπα στα νέα. Η ζωή μας φέρνει. Αλλά όταν ο Μάνος Πέτρος, αδελφοί, γράφει εδώ πέρα παρεπίδημη και πάρικη, δεν το λέει απλώς με την έννοια ότι η ζωή μας είναι υπεραστική. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο. Αλλά με την έννοια ότι ο πιστός του Χριστού προσδοκά ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, όπως προηγουμένως ομολογήσαμε, και προσδοκούμε και η ελπίδα μας είναι ότι η μόνη μας πατρίδα δεν είναι εδώ, αλλά ο ουρανός. Και επίσης, κοιτάξαμε το διεσπαρμένο, ένα άλλο μέρος ταυτότητας του πιστού, ότι δηλαδή οι πιστοί δεν ταυτίζονται με ένα έθνος ή λαό. Ναι, ως άνθρωποι ανήκουμε σε ένα έθνος όλοι μας και σε κάποιο λαό όλοι μας. Δεν ταυτίζονται απλώς με τα εθνικά όρια ενός κράτους ή τα πλαίσια ενός πολιτισμού, αν και όλοι μας αποτελούμε μέρος κάποιου πολιτισμού. Ξεπερνώντας όλα αυτά που διχάζουν τους ανθρώπους, οι πιστοί του Ιησού Χριστού βρίσκονται παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί παντού η Εκκλησία έχει επεκταθεί και προέρχονται από κάθε φυλή και χώρα, λαό και έθνος, πολιτισμό και γλώσσα, αποτελώντας μια παγκόσμια οικογένεια, το τρίτος γένος των ανθρώπων σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Πέτρος εισάγει αυτές τις δυο διαστάσεις ταυτότητας του χριστιανού με ένα, θα λέγαμε αδελφοί, ποιοτικό χαρακτηρισμό. Η πιστή του Ιησού Χριστού μας λέει δεν είναι απλώς παρεπίδημη, δεν είναι απλώς διεσπαρμένη, αλλά προσέξτε, με λέξη με την οποία εισάγει και τα δυο αυτά, αλλά είναι εκλεκτή. Και διαβάζω από το κείμενο, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς. Την περασμένη φορά είχα πει ότι το ποιοτικό αυτό χαρακτηρισμό θα τον εξετάζαμε σήμερα, καθώς το εδάφιο 2 αποτελεί εξήγηση του.
στον οποίο μας πληροφορεί για την αρχή, την πηγή της εκλογής των πιστών που είναι ο Θεός Πατέρας. Μας μιλάει στο εδάφιο 2 για το μέσο της εκλογής, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και επίσης μας μιλάει για το σκοπό της εκλογής, που είναι ο Άγιο, η υπακοή μας στον Ιησού Χριστό. Τώρα με τον τρόπο αυτόν, χωρίς το θέμα του Αποστόλου Πέτρου να είναι η Αγία Τριάδα, ο Απόστολος Πέτρος, αδερφή, χτίζει όλη την θεολογία του ακριβώς πάνω σε αυτό το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ακούστε λίγο πώς το λέει στο κείμενο. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρετηδήμης διασποράς, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εν αγιασμό πνεύματος, εις υπακοή και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Και τα τρία πρόσωπα είναι εκεί. Ομολογώ πως πολλά θα πω σήμερα που από τη μια αποτελούν επανάληψη ή διλεχθέντος στο παρελθόν και από την άλλη ίσως ενοχλήσουν καθώς δεν συμφωνούν με τις δεδομένες ενδεχομένως αντιλήψεις κάποιων περί δικαιοσύνης του Θεού. Θα ήθελα αδελφοί να κάνω την εξής διάκριση που πιστεύω πως θα μας βοηθήσει και την κάνω κάθε φορά που θα μιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα και δεν είναι καλό να το παρακάψουμε επειδή έχουμε μιλήσει γιατί είναι μπροστά μας. Και αν θέλετε αποτελεί την βάση πάνω στην οποία ο Πέτρος θα οικοδομήσει όλο το θεολογικό του οικοδόμημα και την επιχειρηματολογία του στη συνέχεια. Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης της σωτηρίας, αδελφοί. Ο ένας είναι ο ανθρωποκεντρικός, δηλαδή να δω τη σωτηρία από την πλευρά του ανθρώπου. Ο άλλος είναι θεοκεντρικός, δηλαδή να δω τη σωτηρία από την πλευρά του Θεού. Σήμερα το πρωί θα προσεγγίσουμε τη σωτηρία από τη σκοπιά του Θεού, άλλωστε αυτή αποτελεί και το μήνυμα ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ένα θεοκεντρικό βιβλίο, μιλάει για τον Θεό, για τις σκέψεις του, για τον λόγο του και δεν είναι ένα ανθρωποκεντρικό βιβλίο. Τότε θα ήταν ένα φιλοσοφικό βιβλίο μόνο. Πρώτο λοιπόν, η αρχή της σωτήριας εκλογής, ο Θεός Πατέρας. Διαβάζουμε, Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής, και τώρα πάμε στο εδάφιο 2, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Για να το διαβάσω και από τη μετάφραση, ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιό Του. Η φράση αυτή του Πέτρου είναι συγκλονιστική, αδελφοί. Αυτός που ξέρουμε απέφυγε κάθε επαφή με εθνικούς. Αυτός που ήρθε και σε ρήξη με τον ίδιο τον Κύριο για το θέμα, όταν ο Κύριος του είπε, Πέτρο μη λέγεις ακάθαρτα εκείνα τα οποία ο Θεός καθάρισε, και αυτός είπε, όχι σε μένα Κύριε, αυτό δεν θα το κάνω εγώ. Αυτός ο Πέτρος, απευθυνόμενος σε εξεθνών πιστούς τώρα, διακηρύττει πως η εκλεκτή του Θεού δεν είναι η φυσική απόγονη του Αβραάμ, σύμφωνα με τα δεδομένα με τα οποία αυτός μεγάλωσε. Αυτοί για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος έγραψε στο ένα το κεφάλαιο της Ρωμαίους, ο Θεός τους έκανε παιδιά του, εννοεί τους Εβραίους, τους φανέρωσε την δόξα του, ανανέωσε επανελειμμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει, δεν είναι αυτοί ο εκλεκτός λαός του Θεού πλέον, αλλά εκείνοι που πιστεύουν και ομολογούν τον Ιησού Χριστό ως Θεό τους και σωτήρα τους. Η αρχή της σωτηρίας τους λοιπόν δεν είναι η πρωτοβουλία τους αγαπητοί μου να εξητήσουν και να βρουν τον αόρατο Θεό, αλλά το γεγονός ότι ο Θεός τους έκλεξε επειδή θέλησε να έχει προσωπική σχέση μαζί τους και να τους κάνει λαό του και οικογένειά του, αυτοί που δεν ήταν λαός του και οικογένειά του. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε εκλέξει τον λαό Ισραήλ να είναι ο εκλεκτός λαός του, έτσι στην Καινή Διαθήκη με δική του πρωτοβουλία έκλεξε αμαρτωλούς από όλα τα έθνη για να τους κάνει λαό του. Στο λαό Ισραήλ είχε πει ο Θεός και ό,τι ισχύει για τον λαό Ισραήλ ισχύει για την Εκκλησία και
σύμφωνα με τον Πέτρο, ισχύει πάντα για την Εκκλησία. Ο λαός Ισραήλ ήταν η εξαίρεση. Η Εκκλησία ήταν ο κανόνας. Είχε πει ο Θεός, εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας. Αυτό σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης, για να είστε λαός δικός του. Σας ανάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς. Όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είστε οι πιο πολυάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας. Με μια τέτοια προσέγγιση πιστεύω κανένας που μελετάει την Αγία Γραφή δεν έχει πρόβλημα, διότι θα δικαιολογήσει στην συνέχεια την εκλογή του Χριστού εκ μέρους του Θεού στη βάση της πρόγνωσης του Θεού. Δηλαδή ότι ο Θεός, ναι, έκλεξε, αλλά έκλεξε με βάση ότι στην παντογνωσία του μέσα, γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα από πριν, ήξερε ποιοι θα πιστέψουν με τη δική τους ελεύθερη βούληση και γι' αυτό τους έκλεξε. Γι' αυτό το ακούω από πολλούς, ότι ο Θεός ήξερε από πριν ποιοι θα μέσα στην ιστορία θα πιστέψουν. Με αποτέλεσμα τους έκλεξε. Ο Θεός δηλαδή μπορούσε να δει, αγαπητοί μου αδελφοί, σύμφωνα με αυτή την άποψη, τηλεσκοπικά, όπως το τηλεσκόπιο βλέπει μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται, να δει τηλεσκοπικά όλη τη μέλουσα ιστορία και να γνωρίζει προκαταβολικά όλους εκείνους που με δική τους ελεύθερη βούληση θα αποφάσισαν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και αυτούς να τους εκλέξει να γίνουν λαός. Άλλωστε αυτό ακριβώς δεν λέει ο Πέτρος. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Άρα, λένε οι αδελφοί μας αυτοί, το λέει ο λόγος του Θεού. Η αλήθεια είναι πως αυτή είναι η δική μας ερμηνεία του λόγου του Θεού. Και δεν λέει ο Πέτρος κάτι τέτοιο. Διότι ερμηνεύουμε τη λέξη πρόγνωσης, αδελφοί, ανθρωποκεντρικά και όχι θεοκεντρικά. Για μας η λέξη πρόγνωση σημαίνει πρόβλεψη, η οποία πρόβλεψη πάντα έχει ένα ενδεχόμενο και ένα μέρος άγνοιας. Προβλέπω, αλλά δεν είναι και 100% ότι έτσι θα γίνει. Πρόβλεψη λοιπόν, την οποία την κάνουμε από την άλλη πλευρά βασιζόμενη πάνω σε κάποια πληροφορία που έχουμε για αυτό το οποίο θα γίνει, πάνω σε κάποια στατιστικά δεδομένα ή ακόμη και πάνω στην τύχη, γιατί υπάρχει και ένα μια δόση τύχης, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι, για παράδειγμα, λέμε, ο γιατρός προβλέπει την εξέλιξη μιας ασθένειας, αλλά το κάνει βασιζόμενο σε πληροφορίες προηγουμένως που έχει από προηγούμενες μελέτες και τις στατιστικές. Οπότε σου λέει, έχεις αυτό, αυτό θα συμβεί σε 5 με 10 μήνες. Γιατί ήδη έχουν μελετήσει οι γιατροί τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση και τα έχουν καταγεγραμμένα όλα. Οπότε με βάση αυτό το δεδομένο σου λέει και κάνει την πρόβλεψη και την πρόγνωση. Ο μετεωρολόγος προβλέπει τον καιρό στη βάση κάποιων καιρικών πληροφοριών που έχει, που εσύ και εγώ δεν τις έχουμε και δεν ξέρουμε και πού θα τις ερμηνεύσουμε αν τις είχαμε. Ο παίκτης του προβό, ελπίζω να μην παίζετε, αλλά αν παίζετε, το κάνετε ακριβώς αυτό, βάζεις εκείνα τα στοιχεία που βάζεις στη βάση κάποιων δεδομένων που έχεις, ποια είναι η δυνατή ομάδα, πώς παίζει αυτόν τον καιρό και στη βάση κάποιων πιθανότητων. Και λες ότι οι πιθανότητες είναι περισσότερες αυτή η ομάδα να κερδίσει σήμερα από εκείνη. Όμως η βάση της Θείας Εκλογής, αδελφοί, δεν έχει σχέση με πιθανότητες και προηγούμενες πληροφορίες και λίγη τύχη, αλλά σε βεβαιότητες που πηγάζουν από το θέλημα του Θεού. Μέσα στο Ευαγγέλιο η λέξη αναφέρεται άλλες δύο φορές, και τις δύο φορές από τον Πέτρο και τις δύο φορές σε σχέση με τον Χριστό, και υπάρχει μία φορά ακόμη που από τον Παύλο στην Επιστολή Ιούδα. Θα ήθελα όμως να δούμε τις δύο φορές που ο Πέτρος την χρησιμοποιεί. Στο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου μεταξύ άλλων λέει ο Πέτρος, τούτον, εννοεί τον Χριστό, λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή, προσέξτε, κατά την ορισμένη βουλή, και να η λέξη, και πρόγνωσιν
Θεού για χειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε. Πώς αντιλαμβανόμαστε τώρα εδώ σε αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής στο κήρυγμά του την λέξη πρόγνωσης που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό και συγκεκριμένα στον θάνατό του σε χέρια άμανα. Μπορούμε να πούμε πως ο Θεός δεν είχε καθορίσει το έργο του Χριστού, αλλά έλπιζε πως ο Χριστός θα επέλεγε να κάνει πράξη την επιθυμία του Πατέρα για την σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, στη βάση μιας εκ των προτέρων πληροφορίας που είχε ο Θεός, ο Χριστός θα αποφάσισε να δεχθεί να βασανιστεί και να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, με αποτέλεσμα ο Θεός να μπορεί να προβλέψει τι θα έκανε τελικά ο Χριστός και να απαλλαγεί από την αγωνία. Τελικά θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσει ο Χριστός, θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Να απαλλαγεί από την αγωνία, μην τυχόν ο Χριστός επιλέξει να μην δεχθεί να πεθάνει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, αδελφοί, για τον Χριστό? Όχι, διότι εάν πούμε, τότε ακυρώνεται όλος ο λόγος του Θεού σχετικά με τον Κύριο. Ξέρουμε και υπάρχουν πάμπολα εδάφια ότι η θυσία του Χριστού δεν έγινε στη βάση της πρόβλεψης του Θεού, αλλά στη βάση του θελήματος του Θεού για τον Ιησού Χριστό και άρα της προγνωσής του. Ήξερε ο Θεός, γιατί αυτό ήταν το θέλημά του, εκείνος το εγόρισε, ο Χριστός στο δεδομένο καιρό να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο από εκείνους που πέθανε. Ακούστε λίγο. Στον Πιλάτο λέει ο Χριστός: «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο». Κανέναν δεν ξέρει γιατί γεννηθήκαμε τόσο ξεκάθαρο όσο ήξερε ο Χριστός. Και επίσης, εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, ας μη γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Ποιο ήταν? Να πιει το ποτήρι, το οποίο ο Θεός Πατέρας το είχε καθορίσει από πριν. Όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης βρίσκονται μπροστά στο δικαστήριο, αδελφοί, μετά την Πεντηκοστή και μετά εκεί θεραπεύουν τον χολό, όλοι θυμόμαστε την ιστορία, τους συλλαμβάνουν και τους οδηγούν στο μεγάλο πρεσβυτέριο για να τους δικάσουν. Και εκεί ο Πέτρος, γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, λέει μεταξύ άλλων: «Διότι συνήθισαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδός του Ιησού, τον οποίον έχρισας ο Πατέρας και ο Ιώτης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ», και προσέξτε τώρα, «για να κάμωσι όσα η γη σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι». Εδώ δεν είναι η λέξη προγνώρισε, τώρα είναι η λέξη προώρησε, αλλά είναι και το ίδιο μήνυμα. Ο Θεός Πατέρας το είχε σχεδιάσει. Γι' αυτό πολύ σωστά το εδάφιο αυτό το αποδίδει η νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας ως εξής: «Κι όμως εσείς», στο κήρυγμα του Πέτρου την Πεντηκοστή, «τον Ιησού τον θανατώσατε βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε, γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός, που το θέλησε και το γνώρισε». Και βέβαια το γνώρισε προκαταβολής κόσμου. Η δεύτερη φορά τώρα που η λέξη αναφέρεται είναι στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής που μελετάμε, αδελφοί, όπου ο Πέτρος αναφερόταν στην θυσία του Ιησού Χριστού, γράφει πάλι. Θα με επιτρέψετε να διαβάσω τώρα το κείμενο. «Οι δότες», είναι μια πολύ γνωστή περικοπή, «οι δότες ότι ουφθαρτής αργύριο ή χρυσίο ερυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίου αίματος αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού». Προσέξτε τώρα. «Προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων διημάς». Προεγνωσμένου προκαταβολής κόσμου. Ο Βάμβας το μεταφράζει ως εξής: «Ως εις ήταν μεν προορισμένος». Ίδιο νόημα, αλλά διαφορετική λέξη που χρησιμοποιεί ο Βάμβας. «Προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δεν εις εσχάτης και εις διασάς». Κάνει εντύπωση και ότι ο φίλος
που ιδεολογικά είναι στην άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια λέξη. Όσοι είπαμε προορισμένος προκαταπολιστικός. Η νέα μετάφραση. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Τώρα, πριν προχωρήσω, υπάρχει ένα μικρό στοιχείο, αδελφοί, που νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, αναφορικώς με τη λέξη αυτή πρόγνωση. Και είναι το γεγονός ότι το ρήμα γνώσκω ή γινώσκω, από όπου προέρχεται η λέξη, δεν σημαίνει πάντα απλώς μια εγκεφαλική πληροφορία και γνώση. Υπάρχουν κάποιες φορές, οποιοδήποτε λεξικό αρχαίο ελληνικής γλώσσας, αν κοιτάξετε, θα στο δώσει αυτό, ότι σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο και ουσιαστικότερο από απλώς μια πληροφορία. Σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει προσωπική γνωριμία και μάλιστα για βρίσκουμε πολλά εδάφια μέσα στη γραφή, κάποιες φορές σημαίνει και σεξουαλική συνέβρεση μεταξύ ανδρός και γυναίκος. Για παράδειγμα, διαβάζουμε για τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και συνέχεια τους απογόνους τους. Αδάμ δε έγνω, ο Βάμβας λέει έγνω, ο Αδάμ εγνώρισεν. Εύαν τη γυναίκα αυτού και συλλαβούσα εκείνη έτεκε το Κάιν. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τον Ιωσήφ και την Παρθένο Μαρία. Μακθαίος κεφάλαιο 1, εδάφιο 25. Και ούκ εκείνος και ναυτήν, να το ρήμα πάλι, εκείνος και ναυτήν, εωσού έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Ο Αδάμ, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν γνώρισε άλλη γυναίκα εκτός από την Εύα. Δεν σημαίνει ότι δεν γνώρισε πληροφοριακά. Γνώρισε πολλές γυναίκες, κόρες του. Άλλωστε, κοντά στα χίλια χρόνια. Αλλά γνώρισε μόνο μία γυναίκα. Με αυτή την έννοια. Ο Ιωσήφ δεν γνώρισε τη Μαρία έως τη στιγμή που γέννησε τον γιο της τον πρωτότοπο. Και δεν γνώρισε άλλες γυναίκες πληροφοριακά, αλλά σε αυτή τη διάσταση δεν γνώρισε καμία άλλη γυναίκα. Όπως και ο πιστός δεν μπορεί να γνωρίζει άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα την οποία έχει παντρευτεί. Στην περίπτωση αυτή του ρήματο, γινώσκω δεν πληρώνει απλώς πληροφορία, αδερφή, η οποία αφορά όλο τον κόσμο, επειδή ο Θεός γνωρίζει πάντα, τα πάντα για τα πάντα, ή κάποια ακαδημαϊκή γνώση, αλλά προσωπική επιλογή, στενή σχέση, σημαίνει σωτηρία. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν, και ο Θεός σύμφωνα με το θέλημά του, γνωρίζει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους και σώζει, αυτός εννοεί εκεί πέρα η γνωριμία του, ενώ δεν γνωρίζει κάποιους άλλους, τους οποίους δεν σώζει, γιατί δεν τους γνώρισε. Λέει στον Ισραήλ, στο βιβλίο του προφήτη Αμός, κεφάλαιο 3, «Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτό τον λόγο που λέει για σένα ο Κύριος, για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει, μέσα από όλους τους λαούς της γης, είσαι ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα». Δεν γνώρισα άλλους λαούς. Δεν ήξερε ο Θεός ότι υπήρχαν άλλοι λαοί. Βεβαίως ήξερε. Εκείνος τους δημιούργησε, αλλά δεν τους γνώρισε σωτηριακά να τους λυτρώσει και να τους φροντίσει. Γράφοντας σχετικά με το εάν επιτρέπεται στον πιστό αδερφή να φάει κρέας από ζώα που είχαν προσφερθεί ως θυσία σε είδωνα, ο Παύλος λέει κάτι που είναι σχετικό με το θέμα μας. Κεφάλαιο 8 της πρώτης προκορυφής επιστολής, εδάφιο 2. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, πολλές φορές το παίζουμε ξερόλες για όλα εμείς, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμα τόσο καλά όσο πρέπει. Αποδεικνύει την άγρια του, λέει ο Παύλος εδώ πέρα. Προσέξτε τώρα, όταν όμως κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει. Έχει προσωπική σχέση μαζί. Τον αγαπάει επειδή ο Θεός τον γνώρισε. Επίσης, γράφοντας ο Γαλάτας, τους ρωτάει ο Παύλος,
Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίζαν τον Θεό και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε τον Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία, γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά. Στην επιτόρση ομιλία, ο Χριστός αδερφή λέει κάτι σημαντικό και τρομερό που επιβεβαιώνει αυτά που ήδη είπαμε. Διαβάζω το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Στη βασιλεία του Θεού δεν θα πει όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Θα ακολουθήσει ο Πέτρος και μιλήσει για υπακουή. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου. Και τότε θα σου πω και εγώ. Πήρε μακριά μου, εσύ που αντιστρατεύεσαι τον νόμο του Θεού. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Δεν σας γνώρισα ποτέ. Οπότε προσωπική γνωριμία με τον Θεό εκ μέρους αδελφή σημαίνει τη σωτηρία σου. Και τη σωτηρία μου. Έχοντας λοιπόν ορίσει την έννοια της πρόγνωσης, ας επιστρέψουμε πολύ σύντομα στα γραφόμενα του Αποστόλου Πέτρου. Ο Πέτρος λοιπόν μιλάει για την επιλογή του Θεού πριν από τη δημιουργία, για το προκαθορισμένο και αιώνιο θέλημα του Πατέρα. Με μία λέξη, όσο και αν είναι αρνητικό φορτισμένη στην πατρίδα μας και γενικά στον κόσμο, διότι έρχεται σε ρήξη με τη δεδομένη αντίληψή μας περί ελευθερίας και αυτοδιάθεσης του αμαρτωλού ανθρώπου, ο Πέτρος αδελφοί μιλάει για προορισμό. Μια παρένθεση. Αναρωτιέμαι. Εάν είμαστε ελεύθεροι, όπως δηλώνουμε πολλές φορές, να επιλέξουμε μεταξύ Θεού, μια ζωή με τον Θεό και μια ζωή χωρίς τον Θεό, τότε από τι άλλο μας ελευθερώνει ο Χριστός, αν είμαστε ελεύθεροι. Ο Χριστός είπε, εάν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι είστε. Που σημαίνει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Αλλά αν εγώ είμαι ελεύθερο να επιλέξω ή Θεό ή χωρίς Θεό τη ζωή μου, τότε από τι θα με ελευθερώσει ο Χριστός. Είμαι ελεύθερο. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε τη λέξη πρόγνωση, αδερφή, την οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος συγγραφέας, το ίδιο κείμενο, στη μια περίπτωση δηλαδή του Χριστού να την ορίσουμε ως προορισμό και στην άλλη περίπτωση δηλαδή του ανθρώπου να την ορίσουμε ως μια εκ των προτέρων πληροφορία για τη συμπεριφορά του ανθρώπου με βάση την οποία πληροφορία ο Θεός κινείται να σώσει τον άνθρωπο. Μην αφήνουμε τις ενστάσεις μας που ανθρωπίνως δικαιολογημένα υπάρχουν να ακυρώνουν την αλήθεια του λόγου του Θεού. Για τον Θεό, η πρόγνωσή σου είναι ο προορισμός με τον οποίο ενεργείται το θέλημά του μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό πολύ σωστά η νέα μετάφραση μεταφράζει το εδάφιο «Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιο του». Η θεολογία του Πέτρου δεν είναι αυθαίρετη. Είναι η ίδια με εκείνη του Αποστόλου Παύλου για τον οποίο η εκλογή του πιστού εκ μέρους του Θεού προς προκαταβολής του κόσμου αποτελεί κεντρικό πυλώνα όλης της θεολογίας. Χωρία όπως αυτό προηγουμένως τα παιδιά μας έψαλαν, είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Δεν σταματάει ο Παύλος εκεί, όπως εμείς πολλές φορές σταματάμε. Προσέξτε, αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός, τι σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία που πολλές φορές δίνουμε, όχι αδελφοί, σύμφωνα με το λυτρωτικό του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν πους προεγνών, λέει ο Παύλος, τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Εφεσίους κεφάλαιο 1, ένα μεγαλειώδες κεφάλαιο, θα σε εντάξει να τα βάλεις πριν να το διαβάσετε, θα διαβάσω μόνο μερικά χωρία. Ευλογημένο να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μας δόρισε πλούσιες ευλογίες του, πνευματικές και ουράνιες. Συγγνώμη. Προσέξτε. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύετε εσείς το διάλεξε. Εκτός εάν προσθέσουμε έννοιες που δεν υπάρχουν στη λέξη.
μα διάλεξε πριν θέλουμε λίγο στον κόσμο να γίνουμε δικοί του για τον Χριστό, αψεγάντες στην τελική του κρίση. Μα προώρησε. Δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω αλλιώς τη λέξη. Αυτή είναι η έννοια. Μα προώρησε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του για του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μα θέλημα. Να το θέλημα. Ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μα δόρισε για το αγαπημένο Υιού. Μα έκανε γνωστό το μυστήριο του θέληματό του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και ουγγεία, στο πρόσωπο του Χριστού. Για του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του. Γιατί αυτό ήταν από αρχής το σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του. Ξανά και ξανά ο Παύλος το ίδιο μήνυμα, αδερφή. Β' Θεσσαλονίκης, κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. Εμείς, αδερφή, οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για εσάς που σας αγαπάει ο Κύριος. Γιατί εσείς ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε αρχικά στη σωτηρία του με τον αναγκιασμό που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη σας στην αλήθεια. Η εκλογή λοιπόν του πιστού βρίσκεται μέσα στο μυστήριο της Θείας Πρόγνωσης. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφή. Και όχι στην επιλογή του ανθρώπου. Τον γνωρίσαμε επειδή εκείνος πρώτος μας γνώρισε. Σωθήκαμε επειδή εκείνος μας έσωσε. Του απαντήσαμε ναι, Κύριε, επειδή εκείνος μας κάλεσε με την ακαταμάχητη χάρη του όταν ήρθε και φώτισε τη ζωή μας. Ως πιστοί είμαστε εκλεκτοί επειδή εκείνος μας έκλεξε πρόκατα από τον κόσμο και όχι επειδή εμείς τον αναγκάσαμε να μας εκλέξει. Είναι δυνατόν να αναγκάσουμε εμείς τον Θεό σε κάτι? Είμαστε λαός του. Επειδή εμείς που δεν ήμασταν λαός του, εκείνος μας υιοθέτησε. Τι όμως σημαίνουν όλα αυτά, αδερφοί, πρακτικά? Σημαίνουν πως εάν κάνω μια προσευχή αναγέννηση μετά από ένα κήρυγμα που ίσως κάτι μου μίλησε, είμαι εντάξει με τον Θεό στη συνέχεια? Σημαίνει πως αφού εκείνος με σώζει, εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη στη συνέχεια, άρα μπορώ να ζω όπως θέλω και να πιστεύω ό,τι θέλω και να αμαρτάνω χωρίς κανένα πρόβλημα? Όχι βέβαια. Το εντελώς αντίθετο σημαίνει. Η συνέχεια του εδαφίου που θα δούμε την επόμενη Κυριακή ασχολείται με τις προεκτάσεις αυτής της πρόγνωσης του Θεού, όπως ο αγιασμός και η υπακοή. Η εκλογή του Θεού δεν μου δίνει το δικαίωμα να ζω όπως θέλω, αλλά με καλεί και μου ζητάει να αγιάσουμε και να υπακούω. Ωστόσο, σήμερα θα ήθελα να περιοριστώ σε μερικά άλλα σημεία πολύ σύντομα. Σημεία όμως, η εκλογή του Θεού πρέπει να με ταπεινώνει, αδερφή. Αντί να καθόμε πως με δική μου βούληση επέλεξα τον Θεό, κάτι που δεν ισχύει βιβλικά, κάτι που δεν το βλέπουμε στο λόγο του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός με σώζει με δική του επιλογή πρέπει να με ταπεινώνει, καθώς δεν έχω τίποτε καθαρό μέσα μου. Και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, όπως το γνωρίζεις και εσύ. Απέναντίας ως αμαρτωλός, η τάση μου είναι όχι η υπακοή, αλλά η επανάσταση στο θέλημα του Θεού. Πόσες φορές δεν ερχόμαστε σε ρήξη με το θέλημα του Θεού, ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, αλλά δεν το κάνουμε. Με οδηγεί όχι στον αγιασμό, αλλά στην αμαρτία. Ξέρω το κάλεσμα του Θεού. Άγιοι γίνεστε όπως εγώ είμαι Άγιος και ότι χωρίς αγιασμό δεν θα δει κανένας τον Θεό. Αλλά πόσο το βιώνω στην πράξη? Όταν με ενοχλεί ο Α ή ο Β, όταν τα συμφέροντά μου θίγονται, όταν οι ορέξεις μου και οι πειρασμοί φουντώνουν μέσα μου. Ως αμαρτωλός η τάση μου είναι όχι στην προσέγγιση του Θεού, αλλά στη φυγή από τον Θεό. Και αν εσύ είσαι διαφορετικός, μπράβο, αλλά ξέρεις ότι η γραφή σου λέει ψεύτηκαν στον Θεό. Η αλήθεια της εκλογής πρέπει να μειωθεί, αγαπητοί μου αδελφοί, να αναρωτιέμαι συνεχώς τον λόγο για τον οποίο ο Θεός επέλεξε να με γνωρίσει εμένα πρόκατα από τον κόσμο και να με σώσει. Και ο λόγος δεν είναι κανένας άλλος εκτός από την χάρη του, την αγάπη του, μια χάρη που σώσει, που συγχωρεί, που ξεχνάει, που με αποκαθιστά εμένα που δεν ήμουν παιδί του, σε παιδί του και με βάζει μες στην οικογένειά του. Όπως έκλεξε το λαό Ισραήλ, επειδή σας αγάπησε. Δεύτερον, η εκλογή του Θεού πρέπει να με οδηγήσει στην προσευχή.
Αντί να με γνωρίζει η αλήθεια του Ευαγγελίου πως ο Θεός εκλέγει εκείνους που γνωρίζει, ώστε να το θεωρώ πως είναι αδικία και να κατακρίνω τον Θεό ως άδικο, καλύτερα είναι να προσεύχομαι για εκείνους που δεν τον γνωρίζουν. Να τον παρακαλώ όχι για την υγεία μόνη, που έτσι κι αλλιώς είναι προσωρινή, αλλά να δείξει χάρη και έλεος, ώστε να σώσει αγαπητά πρόσωπα των οικογενειών μας, το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, τους γονείς μου αν δεν είναι πιστοί, τα παιδιά μου αν δεν είναι πιστά, τα αδέρφια μου αν δεν είναι πιστά. Κύριε, κάνε έλεος. Δεν ξέρω το δικό σου το θέλω, αλλά εγώ ως πιστός έχω ευθύνη να προσεύχομαι για αυτούς. Και κάποιες φορές να νηστεύω για την δική τους σωτηρία. Να μην φύγουν από αυτήν την ζωή και καταδικαστούν αιώνια. Αυτή είναι η ευθύνη σου και η ευθύνη μου. Όχι να κατακρίνω, να προσεύχω. Τρίτο, η εκλογή του Θεού, αδελφοί, πρέπει να με παρηγορεί. Αντί να γκρινιάζω για τις δυσκολίες που βιώνω εξαιτίας πίστης μου, όπως οι παραλήπτες επιστολής βίωναν, η αλήθεια της εκλογής πρέπει να με παρηγορεί. Ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τους εκλεκτούς του. Εκείνος με έκλεξε, εγώ δεν εκλέγηκα. Εκείνος με έκλεξε. Οι δυσκολίες, οι επιθέσεις, ακόμη και αυτός ο διωγμός δεν είναι αποτέλεσμα ότι ο Θεός μας ξέχασε ή βρίσκεται σε αδυναμία να μας βοηθήσει, αλλά η βεβαίωση της εκλογής του και πως όλα βρίσκονται κάτω από την δική του εξουσία. Ότι όλα είναι μέρος του θελήματος του Θεού Πατέρα για μας και πως ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λειτουργικό του σχέδιο. Τα παιδιά έψαλαν, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Τίποτα. Αλλά όλα είναι μέρος του σχεδίου. Όποιον ο Κύριος αγαπάει, γράφει ο Απόστολος Παύλος, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει κάθε, καθένα που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή.